Θέλω να μου επιτρέψετε, αγαπητοί συνάδελφοι, να συνδεθούμε τηλεφωνικά. Με ενημέρωσαν από το κοντρόλ ότι επιθυμεί να παρέμβει ο κύριος Αντώνης Ψαρόπουλος. Ο κύριος Αντώνης Ψαρόπουλος έχασε την κόρη του, την Μάρθη. Καλησπέρα, κύριε Ψαρόπουλε. Γεια σας. Ευχαριστώ θερμά που είστε κοντά μας. Ήθελα να κάνω μια παρέμβαση ακούγοντας την εκπομπή σχετικά με την δικαστική εξέλιξη και να... Είστε νομικός, αν δεν κάνω λάθος. Κάνω λάθος? Όχι, δεν κάνετε λάθος και εμπλέκομαι στην υπόθεση από την πρώτη στιγμή. Παρακαλώ να δυναμώσει λίγο ο ήχος για να ακούω λίγο καλύτερα τον κύριο Ψαρόπουλο. Ναι, είμαι δικηγόρος και εμπλέκομαι στην υπόθεση από την πρώτη στιγμή. Παρακολουθώ την υπόθεση από πολύ κοντά. Έχω λοιπόν πλήρη επίγνωση της δικογραφίας, της πορείας της, της εξέλιξης και της απόδοσης ποινικών ευθυνών μέχρι στιγμής σε φυσικά πρόσωπα, όχι πολιτικά, όπως γνωρίζετε. Καταρχήν, μια πρώτη γενική τοποθέτηση δική μου είναι ότι ο μόνος ασφαλής δρόμος απόδοσης ποινικών ευθυνών σε πολιτικά πρόσωπα μπορεί να γίνει μέσω της εισαγγελίας εφετών Λάρισας. Η Εξεταστική Επιτροπή για μένα δεν απέδωσε τίποτε. Άλλωστε, ήμουν ένας από τους 29 συγγενείς που στείλαμε εξώδικη δήλωση στις 31 Ιανουαρίου του 2024 στην Εξεταστική Επιτροπή και ζητούσαμε το αυτονόητο να διακόψει τη συνεδριάση της, να ολοκληρωθεί η ανάκριση ώστε να υπάρχει πλήρης εικόνα των ποινικών δεδομένων της υπόθεσης να μελετηθεί από την Εξεταστική Επιτροπή, να κληθούν και άλλοι μάρτυρες και μετά... Εκείνοι που δεν κλήθηκαν. Και πολλοί άλλοι. Πράγμα το οποίο δεν έγινε. Εμείς βεβαίως αναμέναμε την άρνηση αυτή και τελικά καταλήξαμε στο σημερινό αποτέλεσμα, το οποίο ήταν εντελώς αναμενόμενο. Δεν περιμέναμε λοιπόν από την Εξεταστική Επιτροπή να αποδώσει ποινικές ευθύνες σε πολιτικά πρόσωπα. Αν αποδοθούν ποινικές ευθύνες σε πολιτικά πρόσωπα, θα γίνει μόνο μέσα από την διαδικασία, την ποινική, την ολοκλήρωση της ανάκρισης, μέσα στις εισαγγελίες επετών. Οπότε το πιθανότερο είναι να σταλεί στην εισαγγελία του Ερείου Πάγου και η εισαγγελία του Ερείου Πάγου, ενεργώντας, συγχωρέστε με για τον αδόκιμο... Μην αγχώνεστε. Τώρα να δοκιμάσω ο όρο ως αγγελιοφόρος, θα τη στείλει στη Βουλή με το ερώτημα της άρασης της βουλευτικής ασυλίας. Εκεί πλέον θα δείξουν τα κόμματα τις υποθέσεις τους. Όμως τότε, όταν θα φτάσει στη Βουλή, θα έχουν προκύψει τόσο σοβαρές ενδείξεις, αν όχι αποδείξεις, ποινικών ευθυνών για πολιτικά πρόσωπα, τα οποία νομίζω θα φέρουν σε δύσκολη θέση τα ίδια τα κόμματα και κυρίως το κυβερνών κόμμα, το οποίο θα πρέπει να ψηφίσουν κάποιοι βουλευτές την παραπομπή δικών τους βουλευτών. Κύριε Ψαρόπουλε, από πού θα προκύψουν κατά τη γνώμη σας αυτά ή από τις πληροφορίες που έχετε? Από την ολοκλήρωση της ανάκρισης. Μάλιστα. Αυτή τη στιγμή, και εδώ θα κάνω κάποιες... Άρα λέτε ότι θα είναι δύσκολο στον ανακριτή, εφόσον έχει συλλέξει τα στοιχεία, Να πούνε μετά οι βουλευτές, όχι έτσι όπως είπαν σήμερα, οι βουλευτές της πλειοψηφίας. Εκ των πραγμάτων κάτι τέτοιο θα είναι. Θα είναι εξαιρετικά δυσάρεστο για αυτούς να πούνε ότι όχι, δεν προκύπτουν ποινικές ευθύνες πολιτικών προσώπων. Θα μου πείτε, εγώ είμαι ο μάντης, εγώ προσπαθώ να προδικάσω κάποιες καταστάσεις. Εσείς έχετε εικόνα της υπόθεσης. Έχω πλήρη εικόνα της υπόθεσης. Αυτή τη στιγμή, και εδώ θα κάνω κάποιες διορθώσεις, βρισκόμαστε την αναμονή απολογητικών υπομνημάτων. Άρα, κύριε Ψαρόπουλε, για να καταλαβαίνουν και οι τηλεθεατές, να καταλαβαίνουμε και εμείς που δεν είμαστε δικηγόροι. Εσείς που παρακολουθείτε και με την ιδιότητα, την δικηγορική, πέρα δυστυχώς από την ιδιότητα του πατέρα που έχασε την κόρη του, μας λέτε ότι σίγουρα θα προκύψουν πολιτικές ποινικές ευθύνες, πολιτικών εννοώ. Αυτό διαβλέπω. Διαβλέπετε λοιπόν ότι θα υπάρξουν ευθύνες πολιτικών, ποινικές ευθύνες πολιτικών, και εκ των πραγμάτων θα είναι τρομακτικά άβολο για όσους σήμερα μας έλεγαν ότι όλα είναι εντάξει και περιορίζονται στα ανθρώπινα λάθη μηχανοδηγού και σταθμάρχη, θα έρθουν με την πλάτη στον τοίχο.
Έτσι πιστεύω. Μάλιστα. Έτσι πιστεύω. Αυτή τη στιγμή, να σας δώσω να καταλάβετε, ναι, η ποινική διαδικασία συνεχίζεται. Δεν πρόκειται να ολοκληρωθεί σε 2-3 εβδομάδες. Έχουμε μέλλον ακόμα. Επίκυνται να ασκηθούν οι ποινικές διώξεις. Επίκυνται να ολοκληρωθούν κάποιες ανακριτικές πράξεις και εντός Ελλάδος και εκτός Ελλάδος. Και η εκτίμησή μου είναι ότι δεν πρόκειται να ολοκληρωθεί η ανάκριση για το επόμενο τουλάχιστον δίμηνο, να μην πω. Κύριε Ψαρόπουλε, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά που μπήκατε στον κόπο τέτοια ώρα να παρέμβετε. Κατανοώ ότι είναι δύσκολη μέρα για εσάς. Ευχαριστώ θερμά που ήσασταν κοντά μας. Να είστε καλά. Να είστε καλά κι εσείς. Ευχαριστώ πολύ και τους συναδέλφους. Άρης Χατζηγεωργίου από την Εφημερίδα των Συντακτών. Δημήτρης Ριζούλης, διευθυντής της Εφημερίδας Δημοκρατία. Θέλω στο σημείο αυτό να